Και το κάνουμε με μεράκι όλοι, γιατί θέλουμε η κοινότητά μας να είναι για τα παιδιά ένα σημείο αναφοράς, ένα ορόσημο. Τίποτα άλλο το ιδιαίτερο δεν κάνουμε. Το κάνουμε με μεράκι και όπως και η κόρη μας είναι, δεν είναι παραδείγμα μόνο κάποια βήματα, δίνει και κάτι από... Πόσες ακριβώς, δηλαδή τι έχετε, θα ρωτήσω τώρα τον παπά, αυτός ή και σένα η Λουλία, τι εκδηλώσεις κάνετε εδώ στην κοινότητα που χορεύει το χορευτικό μαζί? Μπορεί κάνουμε μία φορά την εβδομάδα, κάθε Κυριακή, κάνουμε για δύο ώρες. Αυτά είναι μαθήματα που ναι, ναι, ναι. Όταν εννοεί εκδηλώσεις, ξέρω ότι δεν ξέρεις καλά τα ελληνικά. Ναι, ναι, ναι. Ενώ όρμα κάνετε γιορτές, Χριστούγεννα. Α, κοίτα, δύο φορές το χρόνο κάνουμε την γιορτή μας 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου. Και μετά έχουμε κανάμεσα ένα μεγάλο γλέντι για το Πάσχα, το μεγαλύτερο γλέντι που κάνουμε. Έχουμε και κάτι άλλα μικρά. Γιορτή της μητέρας. Γιορτή, α, μπράβο, πρώτο μαγιά. Κάνουν ναυάλι, ρεβεγιόν. Ναι. Και χορεύουν πάντα τα παιδιά, έτσι. Ναι, πάντα, ναι, ναι. Στο καρνιβάλι δεν χορεύουμε, αλλά σε όλες τις άλλες χορεύουμε. Έρχονται με κέφι τα παιδιά στο χορευτικό. Ναι, ελπίζω, ναι, ναι. Έρχονται σχεδόν όλο, κάθε Κυριακή είναι για αυτό. Ναι, κάθε Κυριακή το έχουμε για δύο ώρες. Εντάξει, κάπου λείπεις, έχεις και κάτι άλλο να κάνεις, αλλά κάθε εβδομάδα έχουμε πολλά παιδιά, μαζεύουμε πολλά. Πόσο καιρό είναι ο σύλλογος από τα χρόνια? Είναι από το 83. Μιλάει ωραία, άρα πάρα πολλά χρόνια. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Κατάβουμε 30 χρόνια και. Ήταν πάντα έτσι με τόσο πολύ κόσμο. Ναι, είχαμε και περισσότερο κάποια εποχή. Πολλοί επαναπαπεριστήκανε, πήγαν στην πατρίδα, άλλοι πεθάνανε και μια μερίδα έφυγε. Το Μπέλγιο Φράσιο, το Αμβούργο, το Βόκο, το... έχει... Είμαστε οι 300 του Λεωνίδα. Καλό αυτό. Και βλέπω ότι μπορείτε να βγείτε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Δεν ξέρω και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Σε όλους τους συμπατριώτες να πάνε το παιδί τους σε έναν χορευτικό σύλλογο. Οποιοδήποτε αγαπάνε. Ανάλογα με τη φυλή, τη ράτσα που είναι. Ο χορός και η μουσική είναι σαν τετουάζ. Αν δεις το παιδί, δεν βγαίνει. Και το βοηθάει το παιδί. Να σου πω ένα μικρό και να τελειώσω. Κάποτε βρέθηκα στην Κρήτη σε μια μονάδα που ήταν μόνο Σκανδιναβία. Η μόνη έννοιση μου εγώ με την οικογένειά μου. Και ο εκφωνητής είπε: θα σχορέψουμε. Είχαν λίγη βραδιά. Και είπε ο εκφωνητής: θα σχορέψουμε ένα καλαματιανό, ένα φαναγιώτικο, μια σούστα κ.ο.κ. Και στο τέλος του λέει: τώρα θα πούμε, θα βάλουμε ένα τσιγκάκι. Και όσοι ξέρουν μπορεί να σηκωθούν. Και εκείνη τη στιγμή βλέπω και τα δύο τα παιδιά μου σηκώθηκαν σε αλετήριο. Και λέω: μέσα μου, Παπαγιάννη, μπορείς να πεθάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαγιάννη, να είστε καλά.